Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις δικές σας, είναι αποφασισμένη να αποστείλει ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο πολεμικό σφαγείο στο Μάλι, στο Σαχέλ της Αφρικής, για να συνδράμουν τα γαλλικά στρατεύματα που πολεμούν εκεί για τα συμφέροντα των γαλλικών μονοπωλίων. Στείλατε πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για να καλύψετε το κενό της απόσυρσης των αμερικάνικων πυράβλων προς τον Ινδοειρηνικό, και η κυβέρνηση κρύβει ότι οι πύραυλοι Patriot είναι ενταγμένοι στα επιθετικά σχέδια των Αμερικανατοϊκών κατά του Ιράν και εμπλέκει τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. Υπογράφηκε η ελληνογαλλική και η ελληνοαμερικάνικη συμφωνία αορίστου διαρκείας για τις βάσεις και κρύβεται ότι και οι δύο συμφωνίες είναι επιθετικές κρίκος στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική σας, όπως και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ, μετέτρεψε τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο, τη στοχοποιεί, όπως δείχνουν οι δηλώσεις της Ρωσίας και του Ιράν. Βάζει σε μεγάλους κινδύνους το λαό μας. Με τη λεγόμενη εφαρμοστική διευθέτηση, πριν έρθει καν η συμφωνία για επικύρωση στη Βουλή, βιάζεστε να παραδώσετε στρατιωτικές μονάδες στους Αμερικάνους για την υλοποίηση του σχεδίου περικύκλωσης της Ρωσίας. Η πολιτική σας είναι άκρος επικίνδυνη. Ο ισχυρισμός ότι με τη βαθύτερη εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς θα αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα έχει διαψευστεί επανειλημμένα. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει για χρόνια αμερικάνικες βάσεις, παίρνει μέρος σε υπεριαλιστικές αποστολές και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οξύνονται, οι τουρκικές διεκδικήσεις κλιμακώνονται. Ρωτάμε, τι δουλειά έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στον Περσικό κόλπο, στην Αφρική, τι σχέση έχουν οι αποστολές στο εξωτερικό με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση στο γεγονός ότι η πολιτική της εμπλοκής και οι αμερικάνικες βάσεις έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων και βάζουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Ευχαριστώ.